πολύ καλές οι συνθήκες στις πλάτρες και βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές μας πόσο χαρούμενοι και ικανοποιημένοι είναι που φύγαμε από τη Λεμεσό. Κακά τα ψέματα, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Φτάνει να σας πω ότι χθες με την άφηξη της ομάδα στις πλάτρες ντύθηκε με μακρυμάνικα, οπότε αντιλαμβάνεστε. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες από το κέντρο της πόλης. Ναι, ναι. Για πόσες μέρες θα μείνετε εκεί και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Η ομάδα θα μείνει εκεί μέχρι την Κυριακή. Κυριακή βέβαια θα υπάρχει ρεπό. Mm-hmm. Ακολούθως επιστρέφουμε στις προπονήσεις τη Δευτέρα. Κάνουμε μια προπόνηση και την Τρίτη αναχωρούμε για τη Βουλγαρία, για τη Σόφια. Εκεί όπου θα έχουμε δύο φιλικά παιχνίδια. Ίσως και σήμερα να ανακοινώσουμε και τις ομάδες με τις οποίες θα αναμετρηθούμε. Προσπαθούμε να βρούμε καλές ομάδες, να είναι δυνατά φιλικά παιχνίδια για την εποχή βέβαια που διανύουμε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, τέτοια εποχή έχουν ξεκινήσει μόνο οι ομάδες οι οποίες θα παίξουν στην Ευρώπη, όπως θα παίξει και η ομάδα η δική μας. Γίνεται μια προσπάθεια, νομίζω ότι ίσως και σήμερα θα έχουμε καταλήξει και στις δύο ομάδες και θα τις ανακοινώσουμε. Να είστε. Τώρα, ένα θετικό στοιχείο για την ΑΕΛ είναι ότι έχει ολοκληρωμένο το ρόστερ της κατά 80 με 85%. Ουσιαστικά απομένει η απόκτηση του μέσου. Με τις πληροφορίες να αναφέρω ότι βρίσκεστε πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό Αρτούρ Ροντρίγκες. Καταρχάς, φαντάζομαι είστε ικανοποιημένοι που κρατήσατε το βασικό κορμό. Έχετε συμπληρωμένο σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ. Και κατά δεύτερο, αν επιβεβαιώνετε το όνομα του Ροντρίγκες. Εντάξει, για το όνομα του ποδοσφαιριστή που λέτε δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι γιατί έχουμε κρατήσει τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές που θέλαμε. Περιμένουμε να κλείσουμε το θέμα της θέσης του μέσου, αλλά χωρίς να βιαζόμαστε. Νομίζω ότι η ομάδα είναι σε ένα πολύ καλό αγωνιστικό σημείο για την εποχή που διανύουμε βέβαια. Είναι σημαντικό που από αύριο θα είναι στις προπονήσεις ο Ανδρέας Αβραάμ και ο Ανδρέας Κυριάκου, οι δύο Κύπροι διεθνείς ποδοσφαιριστές μας. Από εκεί και πέρα μεθαύριο και τις επόμενες ημέρες θα είναι στην Κύπρο, αναμένεται να είναι στην Κύπρο ο Σάφη, που έμεινε τελικά εκτός αποστολής με την Εθνική Τινησίας στο φιλικό απέναντι στην Αίγυπτο. Είναι όμως σημαντικό που κλείθηκε στην εθνική της χώρας του. Ένα παιδί το οποίο έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και με την Αθλητική Ένωση Ζακακίου στο πρώτο εξάμηνο, αλλά και με την ομάδα μας στο δεύτερο, πέρσι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, και νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη επιβράβευση αυτών η κλήση στην εθνική του ομάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε και τους άλλους διεθνείς. Είναι ο Βοζίνια και ο Σοάρες που τελείωσαν και αυτοί και θα έρθουν στην Κύπρο. Και μας απομένει η περίπτωση του Κουκούλα, ο οποίος πήρε λίγες μέρες άδεια από τον προπονητή, αλλά μέσα στη βδομάδα θα είναι και αυτό στην Κύπρο για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Ναι. Φυσικά πέραν όλων αυτών, και είναι φυσιολογικό αυτό, παραμένει ακόμη ανοιχτό το παράθυρο για κάποια νέα προσήγη, όταν και η προετοιμασία θα προχωρήσει και θα διαφανεί κατά πόσον η ομάδα χρειάζεται κάποια ενίσχυση σε κάποια θέση. Πολύ μου, απλά για να μην έχουμε πολλές συζητήσεις και τέτοια πράγματα και ο κόσμος να μην αγχώνεται, θα σου πω απλά ότι είναι δεδομένο ότι σε βάθος χρόνου θα αποκτηθεί ένα καθαρό αριστερό μπακ. Καθαρό αριστερό μπακ. Αυτό δηλαδή θα περιμένετε να δείτε εάν προχωρήσετε ή πόσο θα προχωρήσετε στην Ευρώπη, είναι συνυφασμένο με δεν την πορεία στην Ευρώπη? Όχι, δεν βιαζόμαστε γιατί νιώθουμε ότι αυτή τη στιγμή με τις προσθήκες που έχουμε κάνει στην ομάδα μπορούμε να καλύψουμε τη θέση. Περιμένουμε κάποια πράγματα και ανάλογα θα κλείσουμε και την περίπτωση του αριστερού μπακ.
Ωραία. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό και συζητείται εντόνως είναι τι γίνεται με τον Φορτούνα. Παραμένει όντως ανοιχτό το θέμα επιστροφής του? Σας είπα ότι θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε ένα καθαρό αριστερό μπακ και κάνουμε υπομονή. Άστε, κάνετε υπομονή, αυτό εντάξει, να το κρατήσω, όποιος θέλει μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Επειδή λέχθηκε γι' αυτό σήμερα, ενδεχομένως να υπάρξει κάποια συνάντηση με την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ για το θέμα Σόουζα. Κανένα απολύτως σχόλιο για το θέμα της περίπτωσης του Σόουζα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο... Εδώ έχω ξαναπεί ότι δεν πρόκειται να μετατρέψουμε το θέμα αυτό σε σύρια. Λέμε, ξέρουμε τι έγινε στην υπόθεση, είμαστε έτοιμοι για την υπόθεση και δεν θέλουμε να συζητάμε περισσότερο. Το μυαλό όλων μας στην ΑΕΛ είναι στις πλάτρες και στο τι θα γίνει στις 19 Ιουνίου στην κλήρωση και ασφαλώς στα πρώτα μας ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά...